Αφυσίων. Τρίτο φύλλο Optimus Priamus για το πρωτάθλημα της D2. Ένα παραδοσιακό παιχνίδι της διοργάνωσης. Οι ομάδες που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά η μία με την άλλη. Έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν. Έχουμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Χωρίς τραυματισμούς. Thank you.
Αντρέα. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και τη δυνατότητα να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Άτομο στην πρώτη. Τους 14 δευτερολέπτων. Ο Πανουδάκης. Κυρίνης. Πούλμουλα για τρεις. Ο Γιάννης θα προχύσει. Το 6-5 θα παραμείνει. Καρεκιανός, δεύτερο λόγιζο στην μπάλα, έξι προς τον εθνιασμό, πόσο στον Γιάννη, ο Μπούλας θα κάνει το 7-6 και θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Σε θέση οδηγού, οι φωνές του Κατούνογλου ακούγονται μέχρι εδώ. Δεν θα καταφέρει να εξελίξει. Πήρε δεξιά διάδρομο μετά την πάσα που δέχτηκε. Δεν την άφησε με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Την μπάλα στο καλάθι. Πανάγος. Θα βάλει μπροστά το τριτοφύλλο. Ιδιαίτερο στυλ. Παίρνει αρκετά πίσω την μπάλα. Πολύ δύσκολα κάποιος να τον κόψει. Με τον τρόπο που σουτάρει. Απαιτούνται μακριά χέρια. Είπαμε, θα έχουμε τέρπι απόψε και το πρώτο δεκάλεπτο. Έχει προάγγελο για το τι θα ακολουθήσει. Πάλι μπροστά η τρία μας με τον διαχειρός Μπούρμπουλα. Πάμε σε γραμμή, μάλλον το δεύτερο. Αλλαγές. Σκουτέρης, έχουμε time out πρώτα και μετά το οτιδήποτε άλλο. 8-9, 2 και 20. Όλα έτοιμα εδώ στο κλειστό των Μελισσίων. Για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι. Οι Πρίαμους προέρχονται από ένα άσχημο αποτέλεσμα και συνάμα άσχημη εμφάνιση. Αυτό μας έλεγε ο Χρήστος για την έναρξη του παιχνιδιού. Εδώ στο σου τριών πόντων, άστοχο. Να δείτε το δύο Χατούνογλου. Πολύ καλά κάνει. Αυτό είναι ομάδα. Thank you.
τον Γεωργάκη. Θα κάνει το 19. Είχε καλάθι, έπρεπε να την αφήσει λίγο πιο κρυφά την μπάλα. Θα παραμείνει 14 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Γκέρις δεν θα πάρει το τρίποντο. Ο Κουρμπούλιος θα πάει μέχρι μέσα. Ο Γιάννης δεν θα τα καταφέρει. Και το φιλό Πρίαμους 19. Ένα 6 δευτερού δεκαλέπτου. Τι μας επιφυλάσσει αυτή η περίοδος. Άρα λίγο το λάθος. Άστοχος ο νομικός. Μάζεψαν την κυβέρνηση στο αμυντικό. Ο Στέφανος όχι δεν θα σε πάσα. Τον Γκάτσια. Πάτησε γραμμή εκείνος. Μπάλα για τους Πρίαμους. Μπουρμπουλάς. Τον Κυρίμη, τον Λάζαρο. Ο Γιωργάκης θα μαζέψει άλλο ένα αμυντικό rebound. Σαμικίδης έχει το σκυτέρι. Βάζει σε ένα μήκο γκάτια. Θα δουν αυτό και στο τέρι θα πιέσουν. Ο Γιάννης θα κλέψει. Ο Ανδρέας ακόμα δεν έχει πάρει μπροστά. Την μπάλα στον Εμπούλβουλα για τρεις. Φάνει η μπάλα, ξανηγύρισε αμυντικό. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι σε χαμηλό ρυθμό, χαμηλό τέμπο. Ούτε αυτό θα τα καταφέρει. Είπαμε, την έχουμε κάνει την πρόβλεψη από την αρχή του παιχνιδιού. Το ντέρμπι βλέπουμε. Βλέπαμε πριν το παιχνίδι, την έναρξη. Ντέρμπι παρακολουθούμε σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά. Πολύ κλειστή αναμέτρηση. Το σκορ στον φωτεινό πίνακα τα μαρτυράει όλα και τη βεβαιώνει τα λεγόμενά μας. Γιάννης. Με δύο όσες φορές μεταδίδουμε με παιχνίδι του τρίπου φύλου. Που κινείται τον Ναβάρο του Τέρις. Θα κάνει ό,τι έκανε ο Ναβάρο σε όλα τα χρόνια της καριέρας του. Εκτόγησε σε σου 3 πόντων και βάλε μπροστά την ομάδα του 10-12 το συν 2. Περίτωνε αναμέτρηση στα ίσα.
ομάδα που οδηγεί την αναμέτρηση έχει αλλάξει αρκετές φορές της στιγμής. Η δεύτερη φορά που έχουμε ισοπαλία μετά το 2-2. Είναι δικό μου το λάθος, δεν έχουμε καμία ισοπαλία, ήταν εσύ τριών πόντων. 13-12 είναι μπροστά το τρίτο φύλλο. Άλλαξε και πάλι η ομάδα που βρίσκεται σε θέση οδηγού. Έχει αλλάξει 1, 2, 3, 4, 5, 6 φορές. Η ομάδα που ηγείται το πορεύεται μέχρι στιγμής. Και πού στα ακόμα. Γρηγόρη Μπάνδρα το τρίτο φύλλο ανανέζω την επίθεσή του. Δεν το κατάφερα. Σκυφέρι βάζει το αμυντικό. Ο Κάστρινος παρά λίγο να κλέψει. Στα χέρια των παικτών των φιλοξενούμενων. Δεν μίλησε κανείς, ούτε το σπαρκέ, ούτε από τον πάγκο, ούτε βοήθεια. Πανάβασα την φορά, δεν συνδέθηκε με το καλάθι. Στυλ παραμένει το ίδιο, είχαμε, τη στιγμή που αυτό είναι το στυλ του. Αν βρεθεί στη μέρα του είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον κόψει κάποιος, ακόμα και αν βρίσκεται κρεμασμένος πάνω του. Μπαίνει την μπάλα αρκετά πίσω, βλέπουμε το χαρακτηριστικά, ούτε τώρα θα βρει στόχο. Γκράσιας. Λίγο από τη γωνία, μέσα! Δέκα, πέντε, δώδεκα. Επιτέλους καλάθι για τον Κατούνογλου, είπε και τα γαλλικά του προς την Πορτογαλή θεά. Δεν μιλάνε έτσι μια κυρία Αντρέα μου. Νέο καλάθι. Την φορά από τον Στέφανο. Τριών πόντων, 18-14. Τρία μισή λεπτά κατέβει με ελλείψεις απόψε. Πέντε στον αριθμό λόγω τραυματισμών. Χρειάζονται ένα σχέδιο και γρήγορα. Γιάννης για τρεις, αποκτάει. Το παιχνίδι και πάλι στο πόντο, 18-17. Στο για τρεις. Και το ντέρμπι μένεται. Καρυπιανός. Παράλληλο παράβαση. Και αυτό είναι καυτός. Ο κύριος με το νούμερο 23. Ονόματι Γκάζιας Νικόλαος. Τίτος του 17. Θέλησε να τον μιλήσει ο Γιάννης. Δεν τα κατάφερε. Μαζεμένες αλλαγές. Δύο στον αριθμό. Κυρίμης. Και νομικός. Στον πάγκο. Κουντουλάκι στον παργέ. Και Λοΐζος. 3 λεπτά, το τέλος.
Γιάννης για τρεις. Την μπάλα Στεφάνη. Τέρις ο επιθετικό. Ούτε αυτός. Τις δύο ομάδες είναι συμπληρώσει τα 5 ομαδικά του Ναντίον. Κανένα γηπεδούχη, μόλις το δεύτερο για τους φιλοξενούμενους. Δευτερολέπτων, Κουντουλάκης για τρεις, μέσα! Νέα ισοπαλία στο παιχνίδι. Ο Μίρας δεν του κάνει το χάτηρι μπάλα ούτε τώρα. Πόσο λεπτή είναι η ισορροπία ενός εύστοχου και ενός άστοχου. Μιας άστοχης και μια εύκολης προσπάθειας καλύτερα. Δεν απέχει πολύ. Ο Παπουδάκης πήρε το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και τη δυνατότητα να βάλει μπροστά την ομάδα του. Έχουμε time out, 43 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μικρόνου. Τέλος time out, οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν. Το φανουδάκι στις βολές. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχο και στη δεύτερη. Συγκεκριμένα ο Λόιζος. Παιδούχοι, χρόνος για σουτ πάντως υπάρχει. Πήρες ωραία φάουλ. Άστοχο στην πρώτη βολή. Ο Μίρας πήρε το φάουλ. Στα 0,9.
Θα το προσκέσει η δεύτερη. Τέλος πρώτη ημιχρόνου, 20-20, είπαμε ντέρμπι θα δούμε, ντέρμπι βλέπουμε. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μια αναμέτρηση άκρως ισορροπημένη, απεικονίζεται στο σκορ. Οι ομάδες είναι στα ίσα, για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν. Είμαστε επιφυλάσσει το δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Καλυγιανός κέρδισε το φάουλ. Δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή, για δύο ελεύθερες βολές, συγγνώμη. Και στη δεύτερη δεν εκμεταλλεύτηκε και το πόνους. Από τα χέρια του Μοίρα, ο οποίος σήκωσε το χέρι τυποτικά. Για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, για δεύτερη, συγγνώμη, 6-2 ήταν η πρώτη φορά. Εκεί κάπου στις αρχές του παιχνιδιού, στις αρχές του πρώτου δεκαλέπτου, που βρέθηκα στο σύν 4, η δεύτερη είναι τώρα, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Αδιαφορετικό, αδιαφορετικό από το σκυλάκι. Βάση τον ρεφ, 100%.
20 στο συν 5. Τώρα ναι, μπορούμε να το πούμε για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Γιουργακάκης έχει τον Κατούνογλου απέναντί του. Όχι και πιο εύκολη αποστολή. Συν 5 παραμένει, Γιάννης για 3, μέσα! 25-23. Κύπρια μου δεν παρατάνε το παιχνίδι και σιγά μην το κάνουν. Έτσι θα πάει μέχρι το τέλος, δεν έχετε καμία αμφιβολία. Το ερώτημα είναι αν θα λύσουν τις διαφορές τους στα 40 λεπτά ή θα χρειαστούν και έξτρα χρόνο. Και αυτό μέσα. Όχι απεριφορά. Τέλει Γιάννης είναι στην ηλίκη ακόμα. Και ο Ανδρέας σε ρηχτά νερά όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Γιατί στα υπόλοιπα είναι εκεί. Ο Τελιγιάννης δεν έχει μιλήσει. Τι σας λέγαμε στο πρώτο ημίχρονο? Μίση πολύ η όψη, ο τρόπος που κινείται τον Ναβάρο. Σας ακούει ο Ναβάρο από καμία Ισπανία και θα τραβάει τα μαλλιά του. Λέμε αλλά η Πριάμους θα μειώσουνε 28-25. Γρήγορα, γρήγορα η απάντηση. Παντού να ούλο προσπαθεί να ξεσηκώσει και τους υπόλοιπους. Είναι η ψυχή της ομάδας. Ήθισε να γίνεται αυτό. Είναι αυτός που είναι ο πρώτος που θα ψυχώσει. Δύο από τη γωνία. Θα στοχίσει. Τέσσερα και 56. Ο Λοΐζος θα κλέψει. Μόλις είδατε στην κάμερα τον συμπαθέστατο κύριο που μας προσέχει εδώ στο πλήσιο των Μελισσίων. Μας παρέχει τα πάντα, του αρέσει και η ιταλική μουσική. Υποστηρίζει και στην Ατατζούρα. Να δείτε εδώ πως έκανε σαν τρελός στην κατάκτηση των Ιταλών μέσα στην Αγγλία το καλοκαίρι. Το παιχνίδι παραμένει στο 28-25. Το Τετόπουλο βρίσκεται στο συν 3. Δεν έχει χάσει το προβάδισμα σε κανένα σημείο από την ώρα που πέρασαν μπροστά 13-12. Έχουν τον έλεγχο όσον αφορά το προβάδισμα. Ο Καρυδιανός πήρε το φάουλ. Εκ νέου στον πόντο.
Κωστής θα στοχίσει. Ήταν εκεί, μάζεψε το επιθετικό σαν από μηχανής θεός και έπισε και το φάουλ και θα βρεθεί στην γραμμή των ελεύθερων βολών, στη γραμμή της φιλανθρωπίας, που θα έχει την ευκαιρία εφόσον ευστοχίσει και στις δύο να βάλει την ομάδα του και πάλι μπροστά. Αυτό έχει να συμβεί από το 10-12 στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου. 28-28 είναι η τρίτη σοβαλία στο παιχνίδι. Λοιπόν, ο Ιπρίαμους δηλώνουν παρόν. Παίρνουν το προβάδισμα. Και όχι μόνο αυτό, βγάζουν και την άμυνα. Τουνόγλου. Διαφύγει από τη γωνία. Ο Λοΐζος θα στοχίσει. Μπορεί να μην είναι η βραδιά του στην επίθεση. Θα πάρει το φάουλ. Θα μπορούσε να βάλει και το καλάθι. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Σε επιφυλάσσει συνέχεια πραγματικά. Τέλο time out. Πάμε και πάλι παιχνίδι. Κατρούνογλου κατά μέτωπο με το καλάθι. Θα πάρει εσωτερική. Δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα. Η κατοχή για το τρίτο φύλλο. Θα στοχίσει. Κατούνογλου θα μαζέψει άλλο ένα αμυντικό. Θα οδηγεί και τους υπόλοιπους. Λοΐζος 28-32. Για πρώτη φορά στο συν 4. Ένα λεπτό πριν οδηγηθούμε στην τελευταία στροφή της αναμέτρησης σε ένα πραγματικό ντέρμπι. Σαν ο Κίνης αστοχίζει το ριμπάδο από πιο ονόπτιμους. Ο Λοΐζος θα πάρει και το φάουλ. Ήταν τέταρτο μαντικό για το τρίτο φύλλο. Thank you.
για τρεις. Βάζει το rebound. Από εκεί στον Πανάγο. Και από εκεί στα σίγουρα χέρια. Πάρει το φάουλ. Από 4 κάθε ομάδα. Πανάγο σε μια πολύ κακή εκτέλεση. Τέλος του 10 λεπτού. Και το φίλο Πρίαμος 28-32. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Εδώ που θα κριθεί ο τελικός διοικητής. Εδώ θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Θα λυθούν οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες, εντός παρκέ. Θα γυρίσει μπάλα. Σαμίνα ζώνη στον τρίτο φύλλο. Τα παχέρια του Καστρίνιου, αν δεν κάνω λάθος. Καλάζα τον Ανδρέα, ο οποίος τώρα πιβάλα καίει. Τώρα που το παιχνίδι σε ματάει, φωνάζει παρόν και στην επίθεση. Όχι που δεν θα το έκανε. Τον Καριτιανό, όχι. Μπάλα για τους Πρίαμους. Οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με 6 πόντους διαφορά. Το momentum είναι υπέρ τους. Το 28-23 και γίνει 28-34, παρακαλώ. Τι τάπα ήταν αυτή. Διαχειρός Λοΐζη. Ηλεκτρολόγος, το επάγγελμα γνωστό αυτό. Κάηγανε 2-3 λάδες εδώ στο μισό των Μελισσίων. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς από εδώ που βρισκόμαστε. Ο Λοΐζης είναι υπεύθυνος. Εδώ στα πρώτα τελευταία 2-3 δευτερόλεπτα μόνο μπάσκετ επέκτηκε. Γιάννης περιμένει, δεν θα πάρει την μπάλα ποτέ. Ο Φανουζάκης, Κυτέρης για τρεις. Όχι. Rebound. Από τον Φανουζάκη. Ο Γιάννης για τρεις, ούτε τώρα. Και ο Κακάκης αμυντικό. Και για να δούμε αν ήρθε η ώρα για τον τρίτο φύλλο να ξεκολλήσει από αυτό το καταραμένο για εκείνο 28. Πάω το Χατούνογλου, ο οποίος κάνει θράψη στο συγκεκριμένο τομέα. Τέρις, Λοΐζος, πάλι στο Τέρις. Ο Κούλας είναι μόνος του, θα πάρει την πρωτοβουλία. Θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 28-36. Έχουμε 13 αναπάντητους πόντους από τους Πρίαμους. 7-27 πριν το τέλος της αναμέτρησης με time out.
8-36. Ούτε τώρα καλά για το τρίτο φύλλο. Η πιο κρίσιμη στιγμή. Οι Όπιμους πήραν το προβάδισμα. Το τρίτο φύλλο έχει κολλήσει. Το 28-23, έχουμε περάσει 28-40.
λεπτά για το τέλος αναμέτρησης. Οι Optimus, η πιο κομβική στιγμή στο πιο κρίσιμο σημείο. Κρίσιμη στιγμή, οι τρία μου δηλώσανε παρόν. Σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Ο Λοΐζος, οι τρία μου συμμεταλλεύτηκαν το knockout. Το τρίτο φύλλο, επαναλαμβάνω ότι 28-23 υπέρ του. Έγινε 40-28. Thank you.
46-45. Έχουμε τέλος παιχνιδιού. Οι τρία μου θα πάρουν μια μεγάλη νίκη για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος της Development 2.